Πάμε να ξω. Πάμε να ξω, ναι. Ευλογημένος τόπος είναι. Τι μας ετοίμασες τώρα? Σας ετοίμασα το κομμάτι των προϊόντων. Πρέπει να πούμε χαρακτηριστικά ότι αυτό που μου λέγανε και μου έκανε εντύπωση είναι ότι η Νάξος, ενώ είναι πανέμορφος ο νησί, φοβερές παραλίες, φοβερά μέρη, έχει αναπτυχθεί τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο κόσμος ασχολιόταν πάντα με την κτηνοτροφία, τη γεωργία. Είχαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Έχουν δική τους παραγωγή και δεν ήταν εξαρτημένοι από τον τουρισμό. Κρέατα, γραβιέρα. Πατάτα πιθανή. Γραβιέρα, θεϊκή. Φοβερή κρέατα, πιστεύω. Πολύ καλά τα προϊόντα. Τα διατήρησαν, δηλαδή και επόμενες γενιές το συνέχισαν. Έχουμε τέτοιο θέμα τώρα. Έχουμε τέτοιο θέμα, έχουμε φτιάξει τυριά, θα δείτε, είναι πολύ ωραίο, έτσι εξίζει να το κοιτάξτε δούμε. Κοιτάξτε χαμόγελο της Αλεξάνδρας για να καταλάβετε πόσο το έχει χαρεί. Εγώ γλυκάθηκα ήδη. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε. Φύγαμε για Νάξο, πάμε. Αυτό λοιπόν, περίμενα, μην μου το κόβετε. Πάμε. Καλημέρα, γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έλα, σε βοηθήσω να ανέβεις το μηχάνημα εδώ να σου δείξουμε πώς φυτεύουμε τις πατάτες. Για πάμε να δούμε. Όπως βλέπεις εδώ, τώρα εδώ μπροστά μας είναι αυτό το μεγάλο τεράστιο, το πούμε έτσι, καλάθι. Και από εδώ παίρνουμε το κομμάτι την πατάτα. Είναι κομμένη όπως βλέπεις, μάτι και κομμάτι. Το φύτρο που λέμε εμείς. Ναι. Είναι φυτρωμένη η πατάτα. Είναι κομμένη. Και εδώ την τοποθετούμε όπως είναι μπροστά μας εδώ αυτό το μιλαράκι. Βάζουμε κάθε ένα κομμάτι σε μία θέση όπως τα λέγανε. Και όπως βρίσκεται το τρακτέρι εν κινήσει και γυρίζει αυτός ο μήλος που βρίσκεται μπροστά μας, πέφτει εδώ σε αυτή την τρύπα. Και έτσι φυτεύεται. Και έτσι φυτεύεται, ναι. Για πάμε να δούμε. Για πάμε. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση αυτή που διανύει η Ελλάδα, ένα ποσοστό νέων έχει γυρίσει στη γη, στο χωράφι. Πολύ δύσκολη δουλειά όμως, έτσι. Σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο η χειρονακτική δουλειά, αλλά είναι και οι κλιματολογικές συνθήκες. Η Νάξο παράγει γύρω στα 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα. Η Ένωση απορροφά γύρω στα 4 εκατομμύρια κιλά. Τα προμηθεύει σε όλη την Ελλάδα, στην αγορά, σε όλα τα μάρκετ, τις μεγάλες αλυσίδες. Η γραβιέρα Νάξου είναι ένα προϊόν pop. Γίνεται από γάλα Νάξου και μόνο Νάξου. Παράγεται με 11 κιλά γάλα, 1 κιλό τυρί. Οπότε καταλαβαίνουμε και τη θρεπτική αξία που έχει για αυτό που το τρώει. Εδώ έρχεται το γάλα παστεριωμένο, 40 βαθμούς. Ρίχνουμε καλλιέργεια, πιτιά, μένει κάποιο χρόνο πίζει. Και μετά πάμε το μέγεθος που θέλουμε να δώσουμε στο τυρί. Να μου δείξετε και εμένα πώς να τυροκομώ. Η δουλειά του τυροκόμου είναι αρκετά δύσκολη γιατί είναι καθημερινή. Κάθε μέρα το αγελαδινό γάλα έρχεται εδώ. Ούτε Χριστούγεννα ξέρουμε, ούτε Πάσχα, ούτε αργίες. Αλλά αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε και προσπαθούμε να το δείχνουμε αυτό μέσα από το προϊόν το δικό μας. Στο χώρο που βρίσκομαι ξεκουράζεται, δηλαδή οριμάζει η γραβιέρα Νάξου και σε 90 μέρες θα είναι έτοιμη προς κατανάλωση. Παράγουμε ετησίως 1.200 τόνους γραβιέρα pop και 300 τόνους περίπου άλλα τυριά από εγωπρόβειο γάλα. Η Ένωση ξεκίνησε το 1926, στηρίζει το 60% της οικονομίας του νησιού. Φτιάξαμε 1.926 γεύσεις Νάξου. Σε αυτό το εστιατόριο δεν θα βρείτε ούτε ζάχαρη. Δεν θα βρει αναψυκτικά, δεν θα βρει ζυμαρικά.
παρά μόνο ντόπια προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα του νησιού, το εκτιμάει πολύ αυτό ο κόσμος. Γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα στάνταρ και θέλει να τρώει ποιοτικά πλέον. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει κρίση. Ούτε καν μου έχει περάσει από το μυαλό να φύγω από το νησί μου. Το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος εδώ. Έχει φοβερή ποιότητα ζωής. Άρε, Λαδάρα, υπέροχο θέμα, Αλεξάνδρα, μπράβο, σου έκανες τα πάντα. Και τυριά έφτιαξες και πατάτες έκοψες και απ' όλα. Ο Κωστής λέει ότι θέλει να οριμάσει μαζί με τη γραβιέρα. Την επόμενη φορά να τον πάρεις μαζί σου. Πιο άμεσα πάντως, ευχαρίστως το ξανάβλεπα το βίντεο. Μόλις... ευχαρίστως να σε κερνάγαμε και τίποτα. Ακριβώς. Καλά, αυτό κυρίως. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Την άλλη φορά θα πάρεις μαζί σου και τον Κωστή να οριμάσετε παρέα μέσα στις γραφιέρες. Να κάθουμε πιο πολύ εμείς για να κάνουμε και καλύτερες δοκιμές. Και κέφι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σου, Αλεξάνδρα.